Στο σημείο αυτό πάμε να καλησπαρίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο από το securitynews.gr, Γιάννη Νάκο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Γιάννη, να σε καλησπαρίσουμε. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Καλησπέρα στην Κομωτινή και στον Ομόρο Δόπης. Τεταμένα είναι τα πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς διαβάζοντας και τις τελευταίες ειδήσεις, τις τελευταίες ώρες, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Orcus Rice εισήλθε εντός των ελληνικών υδάτων και μέχρι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται ακόμη εντός των δικών μας χωρικών πλαισίων. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις οι οποίες έχουμε πάνω στο ζήτημα αυτό? Ακριβώς, Φωτεινή, οι πληροφορίες που δημοσίευσα στο securitynews.gr επιβεβαιώθηκαν. Το ερευνητικό πλοίο Orcus Rice εισήλθε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στις 5 και 13 το απόγευμα Δευτέρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τουρκικό πλοίο βρέθηκε 1,5 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι από τα πρώτα λεπτά που είχαμε την πληροφορία, το ΓΕΝ δεν θέλησε ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί την πληροφορία σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει το γεγονός. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές. Τονίζουν ότι η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού δεν είναι τυχαία, καθώς το σημείο το οποίο βρέθηκε και βρίσκεται είναι εντός της Κυπριακής ΑΟΣ αλλά και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Να σου πω ότι το τουρκικό ερευνητικό συνοδεύεται από δύο τουρκικά πολεμικά πλοία, ενώ η απάντηση από πλευράς Ελλάδας είναι αρκετά σημαντική. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε σε άμεση επιφυλακή. Οι φρεγάτες Κανάρης και Νικηφόρος Φωκάς βρίσκονται σε ετοιμότητα και πλησίων της περιοχής για οτιδήποτε χρειαστεί. Ενώ αυτό το οποίο μπορώ να σου πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες από το πολεμικό ναυτικό και από τους καπετάνιους να σταματήσει μέσω ασύρματου όλη αυτή η υποκλητικότητα των κυβερνήτων του Orcus Rice. Ανά 10-15 λεπτά περίπου τους καλούν στον ασύρματο δίχως να λαμβάνουν απάντηση, προκειμένου να σταματήσουν τις παράνομες έρευνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ρίξει καλώδια στην περιοχή, δεν έχουν πραγματοποιήσει όμως έρευνα. Η συγκεκριμένη πληροφορία και οι συγκεκριμένες πληροφορίες, μάλλον καλύτερα, ελέγχονται μέχρι και αυτή τη στιγμή προκειμένου να διασταυρωθούν, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι αληθείς. Να σου πω ότι από ελληνική πλευρά υπάρχουν τα δύο εξής σενάρια, τα οποία μελετήθηκαν και αναμένεται, αν κλιμακωθούν τα πράγματα, να συμβούν στην περιοχή. Είτε θα πετάξει στην περιοχή UAV, το οποίο θα διαπιστώσει αν όντως το Orcus Rice πραγματοποίησε ή θα πραγματοποιήσει στο μέλλον απλαβή διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ή θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση μαχητικού F-16 με δυνατότητα αποτύπωση φωτογραφιών, έτσι ώστε να αποτυπωθεί και στη διεθνή κοινή γνώμη ότι το ερευνητικό, το τουρκικό ερευνητικό Orcus Rice πραγματοποιεί έρευνα και ουσιαστικά έχει ρίξει καλώδια προκειμένου να πραγματοποιήσει παράνομες έρευνες. Μάλιστα. Γιάννη, πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο η κατάσταση αυτή? Από χθες το βράδυ που αναφέραμε την πληροφορία για την ανάκληση των αδειών, τα πράγματα έδειχναν ότι κινούνταν προς αυτό το επίπεδο, δηλαδή προς την κλιμάκωση και εν τέλει την δημιουργία τετελεσμένων με την ενδεχομένως κάποια δημιουργία θερμού επεισοδίου. Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και τίποτα δεν μπορεί να αρνηθεί. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο με την γειτονική χώρα, με την Τουρκία. Αρκετά αρμόδιες πηγές στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν και να έχουν εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Να κρατηθεί το υψηλό φρόνημα και το πατριωτικό γίγνεσθε των Ελλήνων σε αυτή τη δύσκολη χρονικά στιγμή της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Να πούμε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ουσιαστικά λειτουργούν υπό τη σκέπη των πρωθυπουργικών εντολών. Ό,τι σενάριο έχει μελετηθεί τόσο στο ΚΙΣΕΑ, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο και στα άδυτα του Μαξίμου και το γραφείο του Πρωθυπουργού, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Mm. Υπάρχει ένα πλάνο και μια κατάσταση κλιμάκωσης σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή. Mm. Και νομίζω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα σταθούν στο ύψος τους για μία ακόμη φορά και ιδιαίτερα το πολεμικό ναυτικό. Γνωρίζουμε κάποια δεδομένα για το πλάνο αυτό το οποίο ανέφερες για το ποιοι θα είναι οι τρόποι αντίδρασης της Ελλάδος έναντι της τουρκικής προκλητικότητας? Ναι, Φωτεινή, αν με ρωτάς, αν γνωρίζω προσωπικά, αν γνωρίζω, απλά επειδή είναι πολύ ευαίσθητες πληροφορίες συγκεκριμένες, νομίζω ότι καλό θα ήταν να διαρρεύσουν, εάν αυτές διαρρεύσουν, κατά τη στιγμή την οποία γίνεται, κατά τη στιγμή την οποία θα αναμένεται να γίνουν. Επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερα.
να αναφέρω περισσότερα για το ζήτημα. Καταλαβαίνεις, νομίζω, και εσύ ο δημοσιογράφος, για ποιο λόγο επιλέγω να σου απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Πάντως υπάρχει μελετημένο σχέδιο με κλιμάκωση των ενεργειών και από πλευρά Ελλάδα και από πλευρά Τουρκία και τι θα χρειαστεί να κάνουμε εμείς ως χώρα σε περίπτωση που προκληθούμε ακόμη περισσότερο, διότι μιλάμε για μια ξεκάθαρη πρόκληση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου το τουρκικό ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει από την περιοχή. Νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και γενικότερα η πεποίθηση όλων των Ελληνών πολιτών δεν έχει να κάνει τόσο με τη δημιουργία ενός θερμού επεισοδίου, αλλά όσο με το τελεσμένο, δηλαδή με το ότι θα δημιουργηθεί μια παράνομη ενέργεια σε ελληνικό έδαφος, το οποίο θα δώσει πάτημα για περαιτέρω ενέργειες στο μέλλον. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί και περίτρανα, ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον από την τουρκική εξωτερική πολιτική για την διαιώνιση όλων αυτών των τουρκικών εθνικιστικών συμφερόντων που έχει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το 1996 έως και σήμερα. Μάλιστα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει και ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κινητοποίηση του ναυτικού Ελλάδος και Τουρκίας. Έχουμε κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν κάποια αντίδραση από τους ηγέτες? Νομίζω ότι είχε ανακοινωθεί ότι στις 5 η ώρα θα υπήρχε συνομιλία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ διαχρονικά την τελευταία πενταετία και έπειτα από την ανάλυση των γραφικών του κ. Στόλτεμπεργκ λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αρκετές φορές εκφράζει και τις τουρκικές εθνικιστικές θέσεις. Παρατηρούμε μια μετριοπάθεια, μια χαλαρότητα και μια χλιαρότητα στη συγκεκριμένη ένταση, κάτι το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί στην ελληνοτουρκική ένταση στις 20-21 Ιουλίου. Όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επενέβη και τηλεφώνησε ίδια προσωπικά στον Τουρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να αποκλιμακωθεί η όλη ένταση. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι αυτό το πράγμα, η ανακήρυξη δηλαδή ουσιαστικά της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έχει εκνευρίσει την γερμανική καγκελαρία και γενικότερα την γερμανική εξωτερική πολιτική, διότι δεν είχε ενημερωθεί προτέρου από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, καθώς να μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο η Γερμανία είναι ουσιαστικά η χώρα η οποία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό ενόχλησε αρκετά το Βερολίνο και ενδεχομένως γι' αυτό δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επέμβαση, παρέμβαση, νουθεσία, όπως θέλετε, πείτε το, από την Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα, εκτός από την κρίση στο Αιγαίο, πάμε να εστιάσουμε λίγο στον Εύρο και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση για τις τυχόν εξελίξεις που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή. Όλες οι μονάδες του ελληνικού στρατού βρίσκονται σε κόκκινο σφραγισμό, σε άμεση επιφυλακή. Το Δέλτα Σώμα μέσω όλων των δυνάμεών του βρίσκεται έτοιμο και ανά πάσα στιγμή ικανό να παραταχθεί στις προβλεπτήσεις περιοχές της αρμοδιότητάς του. Από την απέναντι πλευρά υπάρχει μια χλιαρή κινητικότητα από πλευράς Τουρκίας, δηλαδή στα σύνορα με τον Εύρο. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το γνώριζαν αυτό οι εκτελείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας από την Παρασκευή το βράδυ. Και νομίζω ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι στον Εύρο θα έχει ουσιαστικά ως μοναδικό αιτιατό την διασπορά δυνάμεων εκ μέρους της Ελλάδας και αν θέλετε καλύτερα τον μη σωστό και μη αποτελεσματικό συντονισμό από πλευράς μας σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επικοινωνία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.